Βρισκόμαστε στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, που βρίσκεται σε εξέλιξη περιοδική έκθεση ή πληρωμές. Έχουμε μαζί μας την κυρία Σταυρούλα Καμπουρίδου, επικεφαλής του κόμβου καινοτομίας της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμβουλος τεχνολογίας του διοικητή. Τελευταία, ακούμε όλο ένα πιο συχνά τον όρο FinTech. Τι ακριβώς σημαίνει και πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Ο όρος FinTech αφορά στη σύζευξη, στο πάντρεμα δηλαδή, δύο κόσμων. Τον κόσμο του finance, του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου είναι η επεξεργασία των χρημάτων και είναι ένας παλιός κόσμος πολύ ρυθμισμένος, και τον κόσμο της τεχνολογίας, η επεξεργασία δηλαδή των δεδομένων, που είναι ένας σχετικά καινούριος κόσμος και όχι τόσο ρυθμισμένος. Για την Τράπεζα της Ελλάδος, το FinTech δεν είναι ένα προϊόν ή μία λύση, είναι ένα οικοσύστημα. Το οικοσύστημα αποτελείται από τους υφιστάμενους παίκτες, δηλαδή από τις τράπεζες, από τις νέες εταιρείες που δίνουν προϊόντα χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, fintech startups δηλαδή, από τις εταιρείες τεχνολογίας και από τους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής. Ο κύριος σκοπός αυτού του οικοσυστήματος κανονικά θα πρέπει να είναι να δίνει στο χρήστη, σε εμάς δηλαδή, έναν τρόπο ώστε εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια να κάνει τις χρηματοπιστωτικές του συναλλαγές. Όπως κάθε τι καινούριο, έτσι και το fintech έχει ωφέλη αλλά και κινδύνους. Τα ωφέλη είναι προσιτά και καινοτόμα προϊόντα για τους πολίτες, εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, financial inclusion για όλους και άλλα πολλά. Όμως υπάρχουν και πιθανοί κίνδυνοι για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως είναι αυτή της κυβερνοασφάλειας, όπως είναι η προστασία των καταναλωτών, προστασία των προσωπικών δεδομένων και κυριότερα ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας, που έρχεται να διαφυλάξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μέσα από την εποπτεία και την επιθεώρηση των εποπτευομένων ιδρυμάτων της. Ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για το FinTech Hub. Τι ακριβώς κάνετε με το νέο κόμβο καινοτομίας? Ο κόμβος καινοτομίας δημιουργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος το Μάρτιο του 2019 και αποτελείται από μια ομάδα στελεχών της τράπεζας με ευρύ φάσμα εξειδίκευσης, όπως εποπτεία, πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικής ασφάλισης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο κόμβος καινοτομίας FinTech αποτελεί ένα βασικό σημείο επαφής, single point of contact, της Τράπεζας της Ελλάδος με τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Ο κόμβος καινοτομίας FinTech δεν είναι μια πρωτοτυπία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει ανάλογους κόμβους καινοτομίας για να διευκολύνουν την επικοινωνία των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που έχουν καινοτόμες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες με τον επόπτη τους. Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει ειδική σελίδα που περιγράφει τη λειτουργία του κόμβου καινοτομίας της Τράπεζας και παράλληλα έχει ειδική φόρμα, interactive, στην οποία μπαίνουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και συμπληρώνουν την ιδέα τους, τις ερωτήσεις που έχουν σχετικά με εποπτικές προσδοκίες της Τράπεζας της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη τρόπο αδειοδότησης, δίνοντας παράλληλα τα στοιχεία τους με σκοπό να αναπτυχθεί ένας διάλογος με τον επόπτη, με εμάς δηλαδή, και να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις τους. Από τη μέρα της λειτουργίας του έχουμε δεχτεί σχεδόν 20 αιτήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει κάποια από αυτά και σε άτυπο διάλογο με τους ενδιαφερόμενους. Παρόλο που ο κόμβος καινοτομίας είναι ανοιχτός προς όλους, βλέπουμε ότι αυτοί που μας προσεγγίσουν, κυρίως νεοφυείς εταιρείες, startups δηλαδή, που δεν έχουν τόσο πολύ εμπειρία επαφής με τον επόπτη, και όχι τόσο εταιρείες υφιστάμενες όπως τράπεζες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους αδειοδότησης των νέων εταιριών που προκύπτουν από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της PSD2. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι έχουμε δεχτεί αιτήματα που αφορούν στο digital onboarding και σε χρήση υπηρεσιών outsourcing από τις τράπεζες. Πριν από λίγες μέρες στο Facebook και άλλες 27 παγκόσμιες εταιρείες ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου ψηφιακού νομίσματος. Ποιος ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών στην αλλαγή αυτού του τοπίου? Το Facebook με τις 27 εταιρείες που ανακοίνωσαν τη δημιουργία του Libra Coin, ουσιαστικά αυτό θέλουν να πετύχουν. Ένα προϊόν το οποίο είναι εύχρηστο, φιλικό, φθηνό και γρήγορο για τον πολίτη. Όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί και από τις κεντρικές τράπεζες με τη δημιουργία ενός Central Bank Digital Currency. Ούτως ή άλλως, η δημιουργία ενός ψηφιακού κρυπτονομίσματος είναι μια ιδέα που έχουν οι κεντρικές τράπεζες και μελετούν εδώ και αρκετό καιρό. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, στην οποία οι πολίτες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικές πληρωμές και όχι μετρητά, εξετάζει τη δημιουργία ενός Central Bank Digital Currency και ετοιμάζεται να τρέξει από το Σεπτέμβριο του 2019 ένα πιλωτικό για την υλοποίησή του. Πάντως, ο κύριος στόχος της καινοτομίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δηλαδή του FinTech, είναι η δημιουργία ενός προϊόντος φιλικού προς τους πολίτες, εύχρηστου, οικονομικού, γρήγορου, αλλά κυριότερα ασφαλούς.